αξίας και την απέτηση των συγγενών των αγνοωμένων να μάθουν κάτι για τους δικούς τους. Πολύ κοντά μας τα παιδιά των φαναριών, οι πρόσφυγες και οι λαθρομετανάστες, οι εγκαταλειμμένοι γέροντες, οι άστεγοι που περιμένουν και αυτοί τις ευχές και το διαρκές ειλικρινές ενδιαφέρον μας. Για μια καλύτερη ατμόσφαιρα, σαν αυτοί που δημιούργησαν τα κάλαντα και οι ευχές των χιλιάδων μικρών παιδιών που από το πρωί έψαλαν τα κάλαντα σε πολίτες και πολιτικούς ηγέτες. Ειδικές φωνές της χοροδίας του πρώτου γυμνασίου Ταύρου και του τρίτου προγράμματος της δημόσιας ραδιοφωνίας πλημμύρισαν σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως το καλεί η παράδοση, τα παιδιά έψελαν τα κάλαντα στον Πρωθυπουργό, του ευχήθηκαν για το νέο χρόνο και δέχθηκαν τις δικές του ευχές και δώρα. Ο Πρωθυπουργός επένεσε την αρτιότητα της παιδικής χοροδίας του τρίτου προγράμματος της δημόσιας ραδιοφωνίας και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτιστική δραστηριότητα που αυτό αναπτύσσει. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Γεια σου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμαλή τα κάλαντα έψαλε η χοροδία του Συλλόγου Ποντίων Τραπετσόνας. Στη συνέχεια ο Κώστας Καραμαλής επισκέφθηκε μαζί με τη μέλουσα σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη κατάστημα της οδού Βουκουρεστίου και αγόρασε γραβάτες για τον ίδιο και φουλάρια για τη μνηστή του. Δεν παρέλειψε επίσης να χαρίσει στη μνηστή του για το καλό και ένα λαχείο. Αλλά και ο Κώστας Μητσοτάκης, όπως κάθε χρόνο συνηθίζει, επισκέφθηκε μαζί με τα εγγόνια του κεντρικό βιβλιοπωλείο των Αθηνών. Ποντιακά κάλαντα ήρθαν σήμερα στον Περισσό, καθώς στη Γενική Γραμματεία του Κόμματος Αλέκα Παπαρίγα ευχήθηκε η Ένωση Ποντίων Πειραιά. Είμαστε βέβαιοι ότι και τη φετινή χρονιά και τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα αρχίσει δηλαδή να ξυλώνεται αυτό το κυρίαρχο, βαρύ, καταθλιπτικό πολιτικό μπλοκ που υπάρχει στη χώρα μας και που είναι υπεύθυνο γιατί ο λαός γνωρίζει ανασφάλεια, ανεργία, φτώχεια και γιατί η πλουτοκρατία παχαίνει όλο και πιο πολύ την κοιλιά της. Έλα. Ας κοιμηνιάλια αρχή χρόνια, ψηλίγουν δέντρο λιβάνια, κι αρχή, αρχή καλό να χρόνο σε εκκλησιά, εκκλησιά μετάλλιο χρόνο, αγιορμή και ο Χριστός, Άγιος και Πνευματικός, Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία και δύναμη σε όλους για το 1998 ειρήνη στον κόσμο, αλληλεγγύη, αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που έχουν ανοίξει πληγές με τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές διαθέσεις. Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να κυριαρχείται από μια τελείως διαφορετική
από μια ανθρώπινη αντίληψη, από μια αντίληψη κοινωνικής αλληλεγγύης, γιατί είναι πολλοί εκείνοι και στη χώρα μας, και όχι μόνο σε αυτή, που βρίσκονται στο περιθώριο, αποκλεισμένοι, μέσα από τις λογικές των αριθμών. Γιορταστική λοιπόν η ατμόσφαιρα από το πρωί με τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που έψαλαν κομπανίες μικρών παιδιών αλλά και μεγάλοι. Λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης βρέθηκε κοντά στους ακρίτες φρουρούς των συνόρων μας. Ενώ στην Πτολεμαΐδα, ο Άι Βασίλης έφτασε με ελικόπτερο. Κιμινιά κι αρχή χρόνια, ψηλή μου δέντρο, λιβάνια, κι αρχή καλός μας χρόνια. Από παιδικές φωνές που έστελναν το μήνυμα ότι διανύουμε την τελευταία μέρα του χρόνου, δεν ξύπνησαν μόνο οι πολιτικοί αλλά και οι περισσότεροι από εμάς. Μας ξυπνήσανε, ναι. Έκατε τις 8 η ώρα ήτανε. Τα παιδάκια ήταν πολύ λίγα φέτος. Και κάθε χρονιά τα Χριστούγεννα δίνουν όλοι. Αλλά την πρωτοχρονιά είναι οι τσέπες άδειες. Οι μικροί μας φίλοι έψαλαν τα κάλαντα και έδωσαν τις ευχές τους στους νοικοκυρέους. Τηρώντας και φέτος τόσο ένα προσφυλές αλλά και επικερδές για αυτούς έθιμο. Στις πολυκατοικίες που είναι ξύπνοι υπάρχει πιο πολύ χρήμα τέλος πάντων. Ενώ στις πολυκατοικίες που είναι στους μεγάλους δρόμους και στα μαγαζιά, το πολύ δεκάρικα, πεντάρικα. Άρχι μηνιά κι άρχι χρόνια, ψηλή μου δέντρο, λιβάνια, γιάννη. Στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, Φίλιππο Πετσάλινικο, έψαλαν από το πρωί τα κάλαντα, χοροδίες και μπάντες τοπικών φορέων και σωματείων. Ενώ λίγο μετά τις 11 κατευχήθηκαν μουσικά καλή χρονιά και η φιλαρμονική πάντα του Δήμου. Με ξυπνήσανε με κάλαντα και είναι σαφώς ότι πιο όμορφα αυτές τις μέρες μπορεί κανείς να ζήσει. Οι παιδικές φωνές που εκφράζουν όλη την χαρά αλλά και την αισιοδοξία της νέας γενιάς. Καλή χρόνια, χρόνια πολλά, καλή χρόνια, χρόνια πολλά, καρουμένη της πρωτοχρονιά. Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλαν στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης Φίλιππο Πετσάλινικο οι ακρίτες φρουροί των συνόρων μας. Σήμερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Φίλιππος Πετσάλινικος επισκέφθηκε το ακριτικό φυλάκιο Νίκη στη Φλόρινα, αντάλλαξε ευχές και μοίρασε δώρα στους ακρίτες φρουρούς. Τα στρατευμένα μας νιάτα ζητήσανε αθλητικές εγκαταστάσεις και θα τους βοηθήσουμε ώστε να τις αποκτήσουν το συντομότερο δυνατόν. Και με την ευκαιρία αυτή, βέβαια, μια που μιλάμε για δώρα αυτές τις μέρες, να θυμίσω ότι κάναμε και ένα άλλο δώρο που δεν αφορά τους στρατιώτες, αφορά βέβαια την περιοχή του νομού Φλόρινας και πιο συγκεκριμένα τις Πρέσπες. Όπως είχα πει, χρηματοδοτήσαμε την αγορά ενός τουριστικού πτιαρίου. Εύχομαι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση που μέχρι τώρα έχει προχωρήσει με γρήγορους αριθμούς μέσα στο 1998 να το έχει έτοιμο και αυτό για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών. Και παράλληλα, να επαναλάβω και πάλι ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για την προμήθεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ενός σκάφους, μεγάλου σκάφους που θα παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες για να περιπολεί και να φυλάσει και τα λιμναία σύνορα σε ό,τι αφορά τους λαθρομετανάστες βέβαια εννοώ, και γρηγορότερα, σε συντομότερο χρονικό διάστημα, θα παραδοθεί επίσης και ένα μικρότερο ταχύπλο σκάφος ώστε να υπάρχει πλήρης διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων σε όλη αυτήν την έκταση και από την περιοχή των εντυμνών της Πρέσπας. Αλλά πέρα από τη φύλαξη, πάνω απ' όλα η ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν για τις Πρέσπες, οι κινήσεις αυτές συμπληρώνουν ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και ό,τι κάνει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση για να έχουμε το συντομότερο δυνατόν την καλύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Όπως το θέλει η παράδοση και σύμφωνα με το έθιμο που διατηρούμε και στις μέρες μας, ο Άι Βασίλης έρχεται λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου στα σπίτια για να μοιράσει δώρα στα μικρά παιδιά. Τις περισσότερες φορές οι μικροί μας φίλοι τον περιμένουν από την καμινάδα. Στην Πτολεμαΐδα όμως συνέβη κάτι το διαφορετικό. Ο Άι Βασίλης έφτασε με ελικόπτερο και εκεί τον ανέμεναν εκατοντάδες παιδιά από τις γύρω περιοχές. Με το ελικόπτερο λοιπόν τη Συντερσαλόνικα και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Πτολεμαΐδα και ο Άι Βασίλης από αέρος προσβιώθηκε και μοίρασε αρκετά δώρα στους μικρούς μας φίλους. Ένα έθιμο που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, αρκετά πρωτότυπο και εντυπωσιακό.
Παραμονή πρωτοχρονιάς και όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αγορές τους νωρίτερα και ήταν πολλοί αυτοί, κατέκλυσαν τα καταστήματα για τα τελευταία δώρα. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών στράφηκε κυρίως στα τρόφιμα και σε όσα θα στολίσουν σε λίγες ώρες το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Το αδιαχώρητο επικράτησε στα ζαχαροπλαστεία της πόλης, αφού ελάχιστες είναι οι νοικοκυρές που διατηρούν πλέον το εθιμοτυπικό πρωτόκολλο της εορταστικής κουζίνας. Έλατε, για περάστε! Αυξημένη ήταν το πρωί η κίνηση στο Καπάνι και το Μοδιάνο, καθώς πολλοί Θεσσαλονικείς προτίμησαν την τελευταία ημέρα για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Στις κεντρικές αγορές τροφίμων έβρισκε κανείς όλα τα αγαθά και οι τιμές σε κρεατικά και οχοροκυπευτικά κοιμάθηκαν στα περσινά επίπεδα. Όσο πάνε πηγαίναν και πέρσι. 1250 κοιμάς πολυτελείας. Τι άλλο να σε πω, 1500 καθαρό κρέας χωρίς κόκαλο, 1100 με κόκαλο. Πέρσι ήταν 2 κατοστάρικα πάνω. Φέτος είναι 2 κατοστάρικα παρακάτω. Μιλάμε για όλα τα ίδια. Για όλα. Σχεδόν για όλα. Ικανοποιημένοι έμειναν από τις τιμές και οι περισσότεροι καταναλωτές. Προτίμησαν να γευτούν την πρώτη μέρα του χρόνου ένα καλοψημένο αρνάκι ή κατσικάκι. Δεν έλειψαν πάντως και οι εξαιρέσεις. Ωραίες είναι οι τιμές. Τι είδες, περισσιές, καλές τιμές είναι. Κατσικάκι, χοιρινά, από όλα στο τραπέζι να βρεθούν. Ψαρία. Έτσι, για αλλαγή. Μάλλον. Στα εμπορικά καταστήματα η κίνηση αυξήθηκε μετά τις 11 το πρωί και πολλοί επωφελήθηκαν από τις πρόωρες εκπτώσεις που ξεκίνησαν σιωπηλά αρκετοί επαγγελματίες. Την τιμητική τους είχαν και φέτος τα καταστήματα παιχνιδιών ο παράδεισος για όλα τα παιδιά, καθώς εκεί μπορούν να βρουν ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους. Από την κίνηση είμαστε ικανοποιημένοι. Είχαμε πολύ κόσμο στα μαγαζιά τις τελευταίες μέρες, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι έχει πέσει ο μέσος όρος των αποδείξεων. Δηλαδή ο κόσμος ψωνίζει όσο πάει και πιο φθηνά πράγματα. Η επιλογή δύσκολη για τους μικρούς μας φίλους που δεν παρέλειψαν να ζητήσουν ένα δωράκι από τον Άγιο Βασίλη και να στείλουν σε όλους τις ευχές τους. Εσύ, κορίτσι μου, τι περιμένεις από τον Άγιο Βασίλη να σου φέρει εδώ? Μου το έφερε. Τι σου έφερε? Μου φέρει την Βαλαντίνα του σαν τη ζωγραφική. Το κάστρο των υποτών. Να ξομάλει με το αλεξίπτετο. Φέτος δεν περιμένω τώρα από τον Άγιο Βασίλη, αλλά προσπαθώ να μαζέψω εγώ, να πάρω κανένα ηλεκτρονικό να παίξω. Ο Άγιος Βασίλης μου φέρει ένα κουταβάκι, επειδή δεν έχω, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα και να έχουν όλη ευτυχία και αγάπη. Συνωστισμός επικράτησε το πρωί στα περισσότερα ζαχαροπλαστεία της πόλης. Οι επαγγελματίες ζαχαροπλάστες αντικατέστησαν τη τέχνη των παλιών οικοκυρών, προσφέροντας την εύκολη και γρήγορη λύση για την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες, πάρα πολύ κόσμο που έρχεται. Βέβαια, ο κόσμος μας πιέζει γιατί έρχονται όλη τελευταία ώρα. Δεν φτιάχνετε μόνοι σας στο σπίτι? Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, να ακολουθήσει κανείς παραδοσιακές συνταγές έτσι. Όσο ζουν γιαγιάδες, βέβαια, σε κάποια σπίτια και αντέχουν τα χέρια τους, τις φτιάχνουν. Οι νέοι δυστυχώς. Πέρασαν οι καιροί που τα φτιάχναμε μόνοι μας. Μπορεί τα σπίτια μας πια να μην μοσχοβολούν μαχλέπι και διάφορα καρικεύματα από τη βασιλόπιτα που ψήνεται στο φούρνο. Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μας όμως θέλουμε να έχει παραδοσιακές γεύσεις. Έχουν εμπιστοσύνη στη γεύση, δηλαδή ότι το άσχετα με το στόλισμα και το γλάσο, η βασική συνταγή είναι η ίδια. Προτιμάτε κάτι πιο εντυπωσιακό? Όχι, όχι. Τις παραδοσιακές συνταγές για να θυμόμαστε και αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά για την Ελληνική Τηλεόραση 3, σήμερα και στη Μυτιλίνη, όπου εγκαινιάστηκε το νέο στούντιο του σταθμού μας, από το οποίο θα εκπέμπεται καθημερινά ο παλμός των κατοίκων του Ανατολικού Αιγαίου. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Ευχές και δώρα στις γυναίκες και τους άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης που αγρυπνούν όλο το χρόνο για να προστατεύσουν τους πολίτες, κόμισαν το πρωί ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Φίλιππος Πετσάλινικος και ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος. Στο μεταξύ, από χθες το μεσημέρι, άρχισε και η έξοδος των εκδρομέων. Πιστοί στα πρωτοχρονιάτικα έθιμα έμειναν και φέτος οι άνδρες στις τροχές Θεσσαλονίκης. Στον κόμβο του Λευκού Πύργου στήθηκε το πατροπαράδοτο βάθρο που χρησιμοποιούνταν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και γέμιζε από δώρα. Η ενέργεια είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα για να τιμηθεί το έργο των τροχονόμων. Είναι μια κίνηση που θέλουμε να τιμήσουμε τον τροχονόμο. Τον αφανή αυτό ήρωα που βρίσκεται μέρα νύχτα με ήλιο, με κρύο και με ζέστη στις διασταυρώσεις μέσα στους δρόμους για να διευκολύνει την κυκλοφορία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το χώρο επισκέφθηκαν ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Φίλιππος Πετσάλινικος
και όνομά της Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος για να ευχηθούν στους αστυνομικούς καλή χρονιά. Πιστεύω ότι θα είναι δημιουργική και ειρηνική και πάνω απ' όλα να είναι αποδοτική για τον βορειοελλαδικό χώρο και μια που είμαστε εδώ στον χώρο όπου η τροχιά υποδέχεται τον νέο χρόνο να ευχηθούμε και να είναι μια ανέμακτη στο εθνικό δίκτυο και συνολικά στο δίκτυο της χώρας μας χρονιά. Αυτές τις μέρες οι τροχονόμοι δίνουν τη δική τους μάχη στους δρόμους για να μπορέσουν να διευκολύνουν την έξοδο και είσοδο των πολιτών και να διευκολύνουν στο να μην έχουμε πολλά ατυχήματα. Εύχομαι αυτές οι γιορτές να είναι με λιγότερα ατυχήματα, με λιγότερα θύματα στους δρόμους, ώστε όλοι να είναι ευτυχισμένοι αυτές τις γιορτινές μέρες. Στην εκδήλωση κυριάρχησε η εορταστική ατμόσφαιρα αλλά και το χιούμορ του πρωτοστάτη του νομάρχη Θεσσαλονίκης, ο οποίος για λίγα λεπτά ανέλαβε το ρόλο του τροχονόμου. Αφού σας είπα μην τον αφήσετε, θα μπει. Οι καλές καιρικές συνθήκες ευνόησαν και φέτος την πρωτοχρονιάτικη έξοδο των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων. Η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ρεύμα εξόδου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη από τις 4.30 το απόγευμα. Αναμένεται όμως να κορυφωθεί έως τις 8 το βράδυ. Μέχρι τις 8-9 η ώρα περίπου θα πρέπει να έχει περάσει όλος αυτός ο αριθμός των οχημάτων που αναμένεται και να κλείσει κάπου εκεί, γύρω στις 9 με 10. Υπολογίζεται ότι μέχρι το βράδυ θα περάσουν από τα διόδια των Μαλγάρων πάνω από 10.000 αυτοκίνητα. Καστοριά. Από εκεί είστε? Όχι. Πάμε βόλτα. Πηγαίνετε να περάσετε την πρωτοχρονιά? Ναι. Καλά περάσετε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Οι ευχές σας για τον νέο τους. Ειρήνη, υγεία και ευτυχία για όλο τον κόσμο. Μεγάλη ήταν η κίνηση των οχημάτων και στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Η Τροχιά Θεσσαλονίκης έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για την έξοδο, ενώ τροχονόμοι διανέμουν ενημερωτικό υλικό στους ταξιδιώτες για την μείωση των ατυχημάτων. Πολλοί Θεσσαλονικοί αναχώρησαν σήμερα με τα υπεραστικά λεωφορεία και τα τρένα. Στα δρομολόγια των ΚΤΕΛ και του ΟΣΕ παρουσιάστηκε πληρότητα θέσεων. Η διοίκηση του ΟΣΕ για να καλύψει τις αυξημένες επιβατικές ανάγκες διπλασίασε τον αριθμό των βαγονιών όλων των αμαξοστοιχειών ποιότητας Intercity. Αυτές οι μέρες η επιβατική κίνηση είναι αρκετά αυξημένη. Ο κόσμος ταξιδεύει και πηγαίνει στα μέρη όπου διαμένει. Έχει πάρει κάποια μέτρα ο ΟΣΕ για να εξυπηρετήσει την επιβατική κίνηση των ημερών αυτών? Ναι, έχει ενισχύσει όλες τις αμαξοστοιχείες και έχει διπλασιάσει τα Intercity. Είναι σημαντική είδηση για μας, γι' αυτό θα την επαναλάβουμε και θα δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Αρχιμηνιά για αρχιχρονιά λοιπόν για την ΕΡΤΡΙΑ σήμερα και στη Μυτιλίνη, όπου εγκαινιάστηκε το νέο στούντιο του σταθμού μας, από το οποίο θα εκπέμπεται καθημερινά ο παλμός των κατοίκων του Ανατολικού Αιγαίου. Γιορτινά στολισμένη Λέσβος σήμερα αποχαιρετά το 1997 και υποδέχεται το νέο χρόνο με ένα καινούριο στούντιο. Αυτό της ΕΡΤΡΙΑ που για πρώτη φορά στέλνει εικόνα και ήχο σε όλη την Ελλάδα. Τα ακάλατα των παιδιών, της στρατιωτικής μπάντας και της φιλαρμονικής της πόλης διαδέχεται το σήμα από το Βόρειο Αιγαίο που φτάνει στη Θεσσαλονίκη και από εκεί μεταφέρει σε όλη τη χώρα τη φωνή των ακριτικών μας νησιών. Το στούντιο Μυτιλίνης αποτελεί το πιο σύγχρονο περιφερειακό σταθμό στην Ελλάδα και λειτουργεί σε συνεργασία της ΕΤΡΙΑ με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο νομάρχης Αλέκος Μαθιέλης κατά την τελετή παρουσίασης των εγκαταστάσεων, είναι ένα μικρό αλλά θαυματουργό στούντιο. Όσο και αν ακούγεται μεγαλόστομο, τόνισε ο κύριος Μαθιέλης, το στούντιο Μυτιλίνης βοηθάει στην άρση της απομόνωσης του Βόρειου Αιγαίου, αφού κάνει ευρύτερα γνωστά τα νησιά και τα προβλήματά τους. Με έδρα τη Μυτιλίνη, στο πρόγραμμα της ΕΤΡΙΑ θα συμμετέχουν και η Σάμος, η Χίος και η Λίμνος, τόσο με ειδησιογραφικό πρόγραμμα, όσο και με ντοκιμαντέρ, μια και το στούντιο έχει την τεχνική δυνατότητα για κάθε είδους δική του παραγωγή. Τα εγκαίνια του σταθμού θα γίνουν στις 24 Ιανουαρίου από τον Υπουργό Τύπου Δημήτρη Ρέπα. Από τη Μυτιλίνη ευχές για μια καλή, δημιουργική και ειρηνική χρονιά. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας. Η Τουρκία, που τροπήλυσε τη διαδικασία των ελληνοτουρκικών συνομιλιών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κλιμακώνει τις προκλήσεις της σε βάρος της χώρας μας, συντηρώντας το κλίμα τεχνητής έντασης στο Αιγαίο.
Το απόγευμα η τουρκική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας διεμήνυσε στην αντίστοιχη ελληνική ότι δεν δέχεται περιορισμού στην εκτέλεση των αεροναυτικών γυμνασίων που προγραμμάτισαν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις για το διάστημα από 2 έως 22 Ιανουαρίου. 2-24 ώρα πριν από την έναρξη της μεγάλης αεροναυτικής άσκησης των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων στο Αιγαίο, η τουρκική κυβέρνηση συντηρεί με κάθε μέσο την τεχνητή ένταση στην περιοχή. Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Άγκυρας για μονομερή διακοπή του ελληνοτουρκικού διαλόγου σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σήμερα η τουρκική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, απαντώντας σε σχετικό σήμα της ελληνικής υπηρεσίας, έκανε γνωστό ότι η Τουρκία δεν δέχεται κανένα περιορισμό στην εκτέλεση των ασκήσεών της σε περιοχές του Αιγαίου. Στο σχετικό σήμα προς την αντίστοιχη τουρκική, η πολιτική μας αεροπορία είχε ζητήσει την εξαίρεση των περιοχών του πεδίου βολής Άνδρου και των βραχονισίδων Καλόγυρη και Μελανή από τα πλάνα των ασκήσεων, τα οποία καλύπτουν ένα χώρο από τον Εύρο έως τη Ρόδο. Σε νέο σήμα που στέλνεται στην Άγκυρα μετά από συνεννόηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζεται η αιμονή της Αθήνας στο σεβασμό από την πλευρά της Άγκυρας των κανόνων αεροναυτιλίας, ενώ παράλληλα η τουρκική συμπεριφορά θα καταγγελθεί και στο Διεθνή Οργανισμό Αεροναυτιλίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Χατζόπουλος ολοκλήρωσε τις επισκέψεις του στη Βοσνία, όπου συνάντησε τους Έλληνες στρατιώτες που μετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές. Ο κ. Χατζόπουλος είχε συνομιλίες στα Τίρανα με την αλβανική πολιτική ηγεσία. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός περιφερειακού θεσμού συλλογικής ασφάλειας με τη συμμετοχή όλων των Βαλκανικών χωρών, όπως δήλωσε στα Τίρανα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Χατζόπουλος. Αυτός ο θεσμός μπορεί να λειτουργεί σε πρώτη φάση, όπως εκτιμά ο Υπουργός, με τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τα Σκόπια και την Ελλάδα. Στο επίπεδο της περιφέρειας των Βαλκανίων έχουμε ανάγκη να συγκροτήσουμε έναν περιφερειακό θεσμό συλλογικής ασφάλειας. Ο κ. Χατζόπουλος είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Φάτος Νάνο, τον Πρόεδρο Ρετζέπ Μεϊντάνι και τον Υπουργό Άμυνας Σαμπίτ Μπρόκαη. Στις συναντήσεις επιβεβαιώθηκε η σταθερή συνεργασία των δύο χωρών, ενώ ο Αλβανός Υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε τον κ. Χατζόπουλο για τη συνδρομή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην ανασυγκρότηση του αλβανικού στρατού. Σε αυτό το πλαίσιο θα παραμείνουν στο στρατόπεδο Ισβερής 200 Έλληνες στρατιωτικοί που αποτελούν την ελληνική δύναμη Αλβανίας. Νωρίτερα ο Υπουργός εγκαινίασε τα εξωτερικά ιατρία ενός στρατιωτικού νοσοκομείου στα Τίρανα, τα οποία κατασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν με έξοδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Νέα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην έρευνα των εμπειρογνωμόνων για τα αίτια της πτώσης του ουκρανικού αεροσκάφους προέκυψαν σήμερα μετά την πτήση που πραγματοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής με ελικόπτερο ακολουθώντας την πορεία του Γιάκοβλεφ 42. Στο μεταξύ, σήμερα το βράδυ, οι Γερμανοί τεχνικοί θα παραδώσουν το φάκελο με την αποκωδικοποίηση που έγινε από τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους. Την πορεία που ακολούθησε το μοιραίο αεροσκάφος των Ουκρανικών αερογραμμών το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου πραγματοποίησαν σήμερα με ελικόπτερο ο διοικητής της ΗΠΑ, κ. Καλόπονος, τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ακρίβο Τσολάκη και τον εφέτη Νίκο Παπαδόπουλο, για να συγκεντρώσουν και άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν στο πόρισμα της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η πορεία της πτήσης έγινε από το σημείο προσέγγισης του μοιραίου αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το σημείο της πρόσκωσης στα Πιέρια Όρη. Κατά τη διάρκεια της πτήσης έγινε και βιντεοσκόπηση που θα αναλυθεί από τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων ακολουθώντας τις αρχές της διερεύνησης των αεροπορικών ατυχημάτων. Όπως δήλωσε στην ΕΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Επιτροπής ακριβώς Τσολάκης, είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ενώ αύριο θα γίνει μια δεύτερη πτήση από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι και το σημείο της πτώσης του αεροσκάφους. Στο μεταξύ, σήμερα το βράδυ θα παραδοθούν στον κ. Τσολάκη από Γερμανούς τεχνικούς όλα τα στοιχεία που περιέχει ο φάκελος της αποκωδικοποίησης από τα μαύρα κουτιά που βρέθηκαν στο σημείο της πτώσης. Έχοντας υπόψη και την πορεία του αεροπλάνου και χρονικά την εξέλιξη της πτήσεως, συνδυάντας λοιπόν όλα αυτά, θα ξέρουμε ανά πάσα στιγμή από ό,τι έχουμε από ενδείξεις οργάνων κλπ, είτε πληροφορίες από ό,τι έχει διαμειφθεί μεταξύ ATC και πιλότων. Θα ζήσουμε δηλαδή, έχουμε ήδη ζήσει το δρομολόγιο πολλές φορές, αλλά αυτή τη φορά το ζήσουμε όντας στην ουσία μέσα στο κόκπιτ του αεροπλάνου. Όπως έγινε γνωστό, αποκωδικοποίηση των μαύρων κουτιών θα γίνει και στην Ουκρανία αλλά και στη Ρωσία, ώστε να υπάρχουν τρεις εκθέσεις από τεχνικά εργαστήρια και να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το πόρισμα. Τέλος, στις 10 Ιανουαρίου, τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων θα μεταβούν αρχικά στη Μόσχα, στη συνέχεια στο Κίεβο και στη συνέχεια στις ΗΠΑ για να κάνουν τεχνικές αναλύσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν μέχρι την ημέρα εκείνη και που θα οδηγήσουν στα αίτια της πτώσης του μοιραίου Γιάκοβλεφ. Επί
κρυστάλλινα και χωρίς να επιδέχονται αμφισβήτηση από πουθενά, να μαζευτούν ορισμένα στοιχεία όπως οι παράμετροι της πτήσεως του αεροσκάφους και ό,τι έχει λεχθεί μεταξύ του πύργου και του θάλαμου διακυβέρνησης, αλλά και μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης μεταξύ των μελών του πληρώματος. Αυτά όλα δεν μπορούμε να τα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, διότι ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό για αυτής της κατηγορίας και τύπου αεροπλάνα δεν διαθέτουμε. Διαθέτουμε μονάχα στην Ουκρανία, στην Ρωσία, στη Λετωνία και στη Γερμανία. Συνεπώς θα κλείσουμε έναν κύκλο ταξιδιών, τα οποία θα μας αποδώσουν από όλους τους εμπλεκόμενους τις εικόνες που θα μας παραστήσουν αυτές τις παραμέτρους και τις συνομιλίες, για να έχουμε στο τέλος μια ολοκληρωμένη εικόνα, την οποία θα ερευνήσουμε εμείς, χρησιμοποιώντας ενδεχόμενα και ορισμένη τεχνολογική εξέλιξη που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτήσει τον τελευταίο χρόνο με το ατύχημα του 47 στη Νέα Υόρκη. Έχοντας λοιπόν και εξαντλώντας όλη την τεχνολογική δυνατότητα της Δύσεως και της Ανατολής, θα έχουμε όλα τα στοιχεία τεκμηριωμένα, σωστά, προτού βγάλουμε το συμπέρασμά μας. Διότι δεν πρέπει όταν βγει το συμπέρασμα να επιδέχεται ουδεμίας αμφισβητήσεως από πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο τώρα να δούμε τι συμβαίνει. Στο Μεξικό αναγνωρίστηκε ο πιθανός υπεύθυνος της σφαγής των Χριστουγέννων. Οι 45 αθώοι Ινδιάνοι της επαρχίας Τσιάπας έχασαν τη ζωή τους από παραστρατιωτική οργάνωση της οποίας ηγείται ο Αντώνιος Αντίθεν Σιν. Στην Κίνα τώρα συνεχίζεται η εξόντωση πουλερικών σε μια γιγαντιαία προσπάθεια των αρχών να προλάβουν τυχόν επέκταση του θανατηφόρου ιού της γρίπης των πουλερικών. Με βουδιστικές δεήσεις προσπαθούν τώρα οι Κινέζοι να απομακρύνουν το κακό, ενώ συγχρόνως προσεύχονται για την ανάπαυση των ψυχών των πουλερικών που θανατώνονται αυτές τις μέρες. Όλη η επιχείρηση έχει αναστατώσει τους 70 μοναχούς που συγκεντρώθηκαν σε ένα επταήμερο τελετών και δεήσεων με σκοπό να ελαφρύνουν την κακή ατμόσφαιρα και να αποτρέψουν νέες σοβαρότερες καταστροφές με την άφιξη του νέου σεληνιακού έτους του Τίγρη. Ενδεικτικό είναι εξάλλου ότι 150 βουδιστές ψαράδες άφησαν 600 κιλά ψάρια να επιστρέψουν στη θάλασσα, σεβόμενοι την παράδοση που ζητάει τη διευκόλυνση της επιστροφής των ζώων και των ανθρώπων στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πάντως, που σε συνεργασία με Αμερικανούς επιστήμονες προσπαθεί πυρετωδώς να βρει το εμβόλιο της νόσου, διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται πλέον να εμφανιστεί η επιδημία της νόσου των πουλερικών στον πληθυσμό του Χονγκ Κονγκ. Και από το κοτόπουλο στο διάστημα, όπου οι τρεις και μοναδικοί κατά τα φαινόμενα κάτοικοι του διαστήματος, ο Αμερικανός και οι δύο Ρώσοι κοσμοναύτες που αποτελούν το πλήρωμα του διαστημικού σταθμού Μυρ, στέλνουν τις ευχές τους στο μακρινό πλανήτη Γη. It's been a great year, it's been a tough one. We've met a lot of challenges and we look forward to the next one, meeting them with the same hard work as the last. Happy New Year. Σίγουρα η χρονιά που τελειώνει απόψε δεν υπήρξε ιδιαίτερα τυχερή για το διαστημικό σταθμό Μυρ. Η μία τυχαία διαδεχόταν την άλλη, αρχισγενωμένη στον περασμένο Ιούνιο με τη σύγκρουση της ΑΚΑΤΟΥ με το σταθμό. Από τότε ξεκίνησε η κακοδαιμονία που πυροδότησε δεκάδες τεχνικά προβλήματα. Γεγονός είναι ότι οι παραμονές της νέας περιστροφής της Γης γύρω από τον ήλιο, οι ηρωικοί κοσμοναύτες που αντικατέστησαν τους συναδέλφους τους τον Σεπτέμβριο, κραδένοντας ένα πλαστικό μπουκάλι σαμπάνια, υποδέχονται το νέο έτος με κουράγιο, κέφι και αισιοδοξία. Ληστεία κοσμημάτων αξίας 1 εκατομμυρίου δραχμών έγινε το πρωί σε εργαστήριο χρυσοχοΐας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι τρεις ληστές τράπηκαν σε φυγή όταν ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου αντιστάθηκε και έβαλε τις φωνές. Η ώρα ήταν 10:04 το πρωί όταν οι εργαζόμενοι στα γραφεία του τρίτου ορόφου στο κτίριο με τον ρυθμό 53Β στην Εγνατία Οδό άκουσαν φωνές και κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Μόνο βοήθεια ακούσαμε, αλλά εκείνη την ώρα που ακούσαμε τη βοήθεια ήδη τρέχανε, φεύγανε. Λίγα λεπτά νωρίτερα, τρεις άντρες, Γεωργιανοί Πίκο, είχαν εισβάλει στο εργαστήριο χρυσοχοΐας του 35χρονου Χρήστου Πατσιά και με την απειλή όπλου του απέσπασαν όσα κοσμήματα βρίσκονταν έξω από το χρηματοκιβώτιο. Ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου χρυσοχοΐας, Χρήστος Πατσιάς, δέχτηκε ανυποψίαστος τους τρεις Γεωργιανούς στο γραφείο του, καθώς του ήταν γνωστοί, αφού ο ένας από αυτούς ήταν πελάτης του εδώ και 2 χρόνια. Σας χτύπησαν? Ευτυχώς όχι, αλλά εγώ τους δύο τους περιμάζεψα σε μια γωνία, οπότε ο άλλος μου τράβηξε το πιστόλι. Αλλά από παντού ακούγονταν παιδικές φωνές και όλα ήταν γιορτινά. Άλλοι μοίραζαν δώρα, ενώ ένας Άγιος Βασίλης έφτασε με το τρένο στη Δράμα. Μικροί και μεγάλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, αποχαιρετούσαν τον παλιό το χρόνο, λίγες ώρες πριν υποδεχθούν τον καινούριο. Ευχές και τα κάλατα πλημμύρισαν από το πρωί όλη την Αθήνα. Είχε από τρίγωνα και μελόντικες ακούγονταν παντού. Τα μικρά παιδιά είχαν ξεχυθεί στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν τραγουδώντας το 1997. Καλή χρονιά, όλοι να περάσουν καλά, υγεία και ευτυχία. Όλοι να περάσουμε καλά το 98 και εύχομαι σε όλους καλή χρονιά.
καλωσόρισε και ο Δήμος Αθηναίων. Η μπάντα του περιφερόταν στους δρόμους της πρωτεύουσας και πεάνιζε τα κάλαντα. Το κέντρο διαβάζει όλους τους σταθμούς, μισό, το χαμόγελο του παιδιού θα μας ψάλλουν τα κάλαντα, τους ακούσετε. Από τους ασυρμάτους των περιπολικών άκουσαν τα κάλαντα οι άντρες της άμεσης δράσης. Οι μικροί φίλοι του συλλόγου Το Χαμόγελο του Παιδιού έψαλαν τα κάλαντα σε όλους αυτούς που καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους για να μας προστατεύσουν. Τους αστυνομικούς και συγκεκριμένα τους τροχονόμους περίμενε σήμερα μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη. Το πρωί τους επισκέφθηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, όχι για να τους επιτηρήσει, αλλά για να τους εκφράσει από κοντά τις ευχές του. Όμως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, συνοδευόμενος από δύο υπαρχηγούς του σώματος και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ακολούθησαν το παράδειγμα του κύριου Ρωμαίου και συνάντησαν τροχονόμους σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δεν μπορούσε να αφήσει παραπονεμένους και τους πυροσβέστες. Πήγε στο κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μοίρασε δώρα σε όσους είχαν βάρδια. Επειδή όμως σήμερα είναι η ημέρα του Άη Βασίλη, ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών έφτασε το πρωί στη Δράμα με μία ατμομηχανή. Συνεπής στο ραντεβού του, ο Άη Βασίλης έφτασε στην Δράμα όχι με έλκυθρο αλλά με ατμομηχανή του ΟΣΕ. Εδώ στον σιδηροδρομικό σταθμό τον περίμεναν εκατοντάδες μικρά και μεγάλα παιδιά. Ήρθα για να δω τον Άη Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ παιδιά που ήρθατε. Θα πάρουν όλα τα παιδάκια δώρα εντωμεταξύ. Το όμορφο αυτό έθιμο καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια και από τότε κάθε χρόνο τέτοια μέρα ο σιδηροδρομικός σταθμός της Δράμας γεμίζει από τα χαμόγελα των μικρών παιδιών που περιμένουν με ανυπομονησία να πάρουν από τον Άη Βασίλη τα δώρα τους. Απευθείας συνδέσεις τώρα με το Σύνταγμα, όπου σε λίγη ώρα αρχίζει η μεγάλη φιέστα του Δήμου της Αθήνας για την υποδοχή του νέου χρόνου με χορούς, τραγούδια και κέφι μέχρι τα ξημερώματα. Ειρήνη Σαββοπούλου είναι ήδη εκεί. Ειρήνη. Καλησπέρα Θοδωρή, κυρίες και κύριοι, και χρόνια σας πολλά. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πλατεία Συντάγματος εδώ, που σε λίγες ώρες ετούτη η πόλη θα αποδείξει πως δεν είναι γκρίζα. Αντίθετα, έχει χρώμα. Έχει πολύ χρώμα. Με χιλιάδες λοιπόν πυροτεχνήματα, με μουσική, με γλυκά και πάνω απ' όλα με πολύ κέφι, χιλιάδες Αθηναίοι θα υποδεχτούν το 1998. Ένα πρωτοχρονιάτικο γλέτι θα στηθεί λοιπόν σε λίγες ώρες εδώ, στο κέντρο της Αθήνας. Ένα γλέτι που και τις δύο προηγούμενες χρονιές στέφθηκε με επιτυχία. Ωστόσο, Θοδωρή, πρέπει να πούμε πως φέτος ο Δήμος της Αθήνας σκοπεύει να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Από τις 9, σε λίγη ώρα δηλαδή, θα διακοπεί κυκλοφορία στους γύρω από το Σύνταγμα δρόμους. Συγκεκριμένα, κλειστές θα μείνουν η οδός σταδίου από το ύψος της Οδού Αμερικής έως και το Σύνταγμα, η Βουκουρεστίου από την Πανεπιστημίου έως και τη σταδίου, η Βασιλέως Γεωργίου από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τη σταδίου, η Λεωφόρος Αμαλίας από τη Βασιλίση Σόλγας έως και την Βασιλίση Σοφίας. Λίγο πριν από την εκπνοή του 1990, θα γίνει η συσκότηση της πλατείας Συντάγματος και με την είσοδο του νέου χρόνου τον Αττικό ουρανό θα φωτίσουν χιλιάδες βεγγαλικά. Η νύχτα θα γίνει μέρα, θα εκτοξευθούν από τα ψηλότερα σημεία της Αθήνας όπως ο Λυκαβητός. Την ίδια ώρα βέβαια θα φωταγωγηθεί και το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην πλατεία Συντάγματος. Στο εορταστικό πρόγραμμα Θοδωρή πρέπει να πούμε πως θα αρχίσει στις 11 με πρωτοχρονιάτικα τραγούδια. Τη σκητάλη θα πάρουν μετά μεγάλοι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν. Χώρα του Βορείου Ημισφαιρίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρη τη σημερινή μέρα γιορτάζει την πρωτοχρονιά. Και αυτό γιατί χωρίζεται σε δόντια.